Το χθεσινό αρνητικό ρεκόρ των 372 κρουσμάτων προκαλεί ανησυχία σε κυβέρνηση και υγειονομικές αρχές. Τα 164 κρούσματα συνδέονται με γνωστές ηρωές. Ενώ πρωταθλήτρια κρουσμάτων για μια ακόμη μέρα αναδείχθηκε η Αττική με 133 κρούσματα. Και από μόνοι μας θα μπορούσαμε να πάρουμε κάποια προληπτικά μέτρα αναφορά με σε ανοιχτούς χώρους κλειστές μάσκες, ιδιαίτερα τα άτομα τα οποία έχουν προβλήματα ή βρισκόμαστε σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός. Αγώνας δρόμου για το άνοιγμα των σχολείων. Στόχος και δύσκολος γρίφος να φτάσουν εγκαίρως οι μάσκες σε κάθε μαθητή. Την ίδια ώρα και ενώ το πρώτο κουδούνι δεν έχει ακόμα χτυπήσει, θετικά κρούσματα εντοπίζονται σε σχολεία. Με τελευταίο μια εκπαιδευτικό στο 8ο Δημοτικό της Αγίας Παρασκευής. Δεν έχουν δυναμιστεί από την ΤΕΒΕ, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα. Εμείς δώσαμε χρήματα στους διευθυντές από τις σχολικές επιτροπές να αγοράσουν μάσκες αυτές τις μιας χρήσεως μέχρι να έρθουν οι άλλες μάσκες. Τρεις μέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων, ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα είναι αν οι μάσκες θα βρεθούν εγκαίρως στα χέρια μαθητών και εκπαιδευτικών. Περιμένουμε ακόμα τις μάσκες στη ΣΚΕΔΕ, αλλά εμείς από μόνοι μας έχουμε τρέξει και έχουμε κάνει κι εμείς προμήθεια. Τα παιδιά για την ώρα μάσκες δεν μας έχουν έρθει. Θεωρούμε ότι αύριο, το Σάββατο, θα έρθουν. Αλλά δεν ξέρω στην επαρχία θα προλάβουν να πάνε. Και ενώ η κυβέρνηση είχε εξαγγείλει τρεις δωρεάν μάσκες για κάθε μαθητή, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Open, εξήγησε ότι τελικά μία μάσκα θα φτάσει σε κάθε παιδί. Με τους αριθμούς που παράγονται μάσκες δεν μπορεί να είναι εφικτό. Κοιτάμε να πάει τουλάχιστον μία μάσκα σε κάθε παιδί. Και από εκεί πέρα, μέσα στην άλλη εβδομάδα, φωνεί στα σχολεία, θα στείλουμε τις υπόλοιπες. Στη Ραφίνα, ο Δήμος έχει τοποθετήσει plexiglass σε σχολείο, ενώ μάσκα δωρεάν για τους μαθητές δεν έχει φτάσει ούτε για δείγμα, όπως εξηγεί ο Δήμαρχος. Ο Δήμος έχει φροντίσει με δική του προμήθεια, θα μοιράσει μάσκες τη Δευτέρα το πρωί στα παιδιά, ώστε κάθε παιδί να έχει το ατομικό αυτό μέσο προστασίας. Στη Γλυφάδα θα γίνεται θερμομέτρηση στα σχολεία. Ήδη έχουμε ετοιμαστεί και έχουμε απόθεμα μασκών μίας χρήσης για να συνδράμουμε σε όλα τα σχολεία. Από την άλλη, η Περιφέρεια Αττικής υποστηρίζει ότι έχει απόθεμα σε μάσκες. Η Περιφέρεια έχει ήδη ένα απόθεμα σε αναπνευστικές μάσκες και θα παραλάβει και καινούργιες στο πολύ προσεχές διάστημα. Και προσπαθούμε να ενισχύσουμε και εμείς με τη σειρά μας όπου χρειαστεί, όπου παραστεί ανάγκη. Για ασφαλείς οι φασμάτινες μάσκες που θα δοθούν στους μαθητές, κάνει λόγο η καθηγήτρια παθολογίας Ελένη Γιαμαρέλου. Στο εξάωρο, το αργότερο που θα φύγει το παιδάκι, ή ακόμα και στα ολοήμερα σχολεία που μπορεί να είναι 8 ώρα, θα πρέπει να αλλάχτη μάσκα, να μην τη χρησιμοποιήσει την άλλη μέρα. Με το χρόνο να κυλάει αντίστροφα, η αγωνία των γονιών κορυφώνεται.